Κύριος, ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε αρχίσει, παιδιά, την πρώτη φορά, την προηγούμενη φορά, τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, το οποίο επιγράφεται «Ο αόρατος πόλεμος». Είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο σας είπα την προηγούμενη φορά. Είναι ένα πανέμορφο βιβλίο, πνευματικό, το οποίο έχει εκδοθεί στις μέρες μας από τον Ιερομόναχο Βενέδικτο, και με απόδοση στα νέα ελληνικά, γιατί ήταν γραμμένο βέβαια σε μια γλώσσα κάπως αρχαΐζουσα, και έτσι μπορείτε ευκολότερα να το διαβάζετε και να γίνονται πιο καταληπτά τα νοήματα, τα όμορφα τα οποία περιέχει. Είχαμε δει λίγα σημεία από τον πρόλογο που έγραψε ο Άγιος Νικόδημος στο βιβλίο αυτό, θέλοντας να μας εξηγήσει γιατί το ονομάζει «Αόρατον πόλεμον» και με ποια όπλα, αφού είναι πόλεμος, πολεμά ο άνθρωπος σε αυτόν τον πόλεμο. Μας είπε για όλη εκείνη την πανοπλία, την πνευματική, την περικεφαλαία, το κράνος, το θώρακα, το περιστήθιο, τη ζώνη, την ασπίδα, τη μάχαιρα, το κοντάρι κτλ. Και είναι αόρατος, γιατί βέβαια πολεμά και πολεμάται ο άνθρωπος από τα αόρατα πνεύματα και τα πάθη και την αμαρτία, και πολεμά με αυτά και πολεμάται από αυτά. Ονομάζεται και πόλεμος Κυρίου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, γιατί σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει το στοιχείο της αναζήτησης του ανθρώπου, της αναζήτησης του Θεού. Ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό. Πολεμά δηλαδή για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν πολεμά έτσι ως έτυχε, ούτε για να γίνει καλύτερο παιδί, ούτε για να γίνει πιο κοινωνικός, ούτε για να γίνει πιο νόμιμος, ούτε για να ξεπεράσει, ξέρω εγώ, τις ανασφάλειές του και τα προσωπικά του θέματα, αλλά πολεμά για όλα αυτά και με όλα αυτά, για να ψάξει, να βρει, να ανακαλύψει τον Θεό Πατέρα μέσα στην καρδιά του. Και λέγει εδώ στη συνέχεια, ένα-δύο κομμάτια ακόμα θα δούμε από τον πρόλογο, για να πάμε στο πρώτο κεφάλαιο. Στο μέρος πρώτο, στο πρώτο κεφάλαιο. Λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Εδώ σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο, ή να πούμε καλύτερα σε αυτόν τον πόλεμο του Κυρίου, μαθαίνουν οι στρατιώτες του Χριστού τις διάφορες απάτες, τις κάθε είδους μηχανογραφίες, τα δύσκολα στρατηγήματα και τις τέχνες που μεταχειρίζονται εναντίον τους οι νοητοί εχθροί. Μαθαίνει, λέει, ο άνθρωπος, ο στρατιώτης, αφού είναι πόλεμος, και άρα στον πόλεμο όλοι αυτοί που εμπλέκονται είναι στρατιώτες, είναι στρατιωτικοί. Μαθαίνουν λοιπόν από την πράξη αυτού του αόρατου πολέμου, τι μαθαίνουν, τις διάφορες απάτες, τις μηχανογραφίες, τα δύσκολα στρατηγήματα και τις τέχνες, που όλα αυτά ποιος τα κάνει? Αυτοί όλοι που πολεμούν τον άνθρωπο. Και αυτοί όλοι δεν είναι οι συνάνθρωποι μας βέβαια, δεν είναι τα γεγονότα, αλλά είναι ο διάβολος πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Οι συνάνθρωποι μας είναι αδελφοί μας και εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με τους συνανθρώπους μας, με τον υπόλοιπον κόσμο. Έχουμε να πολεμήσουμε με τον παλαιόν άνθρωπο, τον παλαιόν εαυτό μας, τον άνθρωπο της πτώσης, τον εμπαθή άνθρωπο, και μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μεταχειρίζονται εναντίον των στρατιωτών οι νοητοί εχθροί. Αυτοί οι εχθροί μας, οι νοητοί, οι αόρατοι εχθροί, ο διάβολος. Μέσα από τα εξής πράγματα, αυτό έχει σημασία. Μέσα από τις αισθήσεις, μέσα από τη φαντασία και μέσα από τη στέρηση της ευλάβειας. Τι θέλει να πει με αυτό?
ότι βρίσκει εισόδους και αιτίες πολέμου ο νοητός εχθρός του ανθρώπου μέσα από τις αισθήσεις. Ποιες είναι οι αισθήσεις, ξέρουμε. Η όραση, η γεύση, η αφή, η ακοή και η όσφρηση. Δηλαδή μέσα από όλα αυτά τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί για των αισθήσεών του. Και επειδή βέβαια, όχι διότι τα πράγματα αυτά καθεαυτόν τα πιο πολλά είναι αμαρτωλά, αλλά η χρήση των πραγμάτων μπορεί να αποβεί αμαρτία και πάθος, γι' αυτό ο άνθρωπος πολεμάται μέσα από τα αισθητά πράγματα για να τα χρησιμοποιήσει με τρόπον εμπαθή και αμαρτωλών. Τα χρήματα, παραδείγματος χάρη, τα χρήματα δεν είναι αμαρτωλά πράγματα. Τα χρήματα είναι ένα αντικείμενο, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για πολλούς και διάφορους λόγους. Εάν το χρησιμοποιήσεις για το καλό σου, θα σου βγει σε καλό. Εάν έχεις χρήματα και όποιοι έχουν χρήματα και τα χρησιμοποιούν για το καλό τους και για το καλό του κόσμου και για να κάνουν έργα καλά και αγαθά και να προδεύει ο κόσμος με τα έργα τα οποία κάνουν, είναι καλό. Και αν μάλιστα προσέξουν να μην υποδουλωθούν και να γίνουν φιλάργυροι, είναι καλό. Εάν όμως τα χρησιμοποιήσουν με φιλάργυρον τρόπο και τα αγαπήσουν και επενδύσουν όλες τις ελπίδες τους και την καρδιά τους τη δώσουν σε αυτά, σίγουρα γίνονται κακά, γίνεται πάθος, γίνεται φιλαργυρία και γίνεται κακό. Οι διάφορα πράγματα τα οποία βλέπουμε, ειδικά σήμερα που πλέον τα δεδομένα που έχει ένας άνθρωπος μπροστά του όσον αφορά τον πόλεμο των αισθήσεων είναι πάρα πολλά. Παλαιότερα, παιδιά, οι άνθρωποι έβλεπαν αυτό που είχαν μπροστά τους. Έβλεπαν, ξέρω εγώ, τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους. Ήταν προσεκτικοί οι άνθρωποι περισσότερο από σήμερα. Δεν ήταν εύκολο ούτε να ακούσουν, ούτε να δουν πράγματα επικίνδυνα και πράγματα τα οποία θα τους ταλαιπωρούσαν πνευματικά. Σήμερα όμως, όπως ξέρετε, αυτός ο πόλεμος των αισθήσεων είναι τεράστιος, τεράστιος. Τα μέσα τα οποία μπορούν να μας τροφοδοτήσουν το νου μας και τις αισθήσεις μας με κάθε είδους πληροφορία και εικόνα και ξέρω εγώ εντύπωση, είναι πάρα πολλά. Και γι' αυτό το πράγμα η αγωγή αυτή, η πολέμου προς τον άνθρωπο είναι πολύ. Όλοι έχετε πείραν, εγώ δεν έχω, γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω το κομπιούτερ να τα χειρίζομαι, δεν ξέρω ούτε να τα αναφταίνω, ούτε να τα σβήνω. Πολλές φορές σκέφτηκα να μάθω, αλλά λέω κάτσε καημένα έναν τόπο, διότι ακούω τόσα πολλά πράγματα, δεν τα ξέρω μεν προσωπικά, αλλά ακούω τόσα πολλά από τις εξομολογήσεις των ανθρώπων, τόσα πολλά πράγματα που έφρυξε το πνεύμα μου. Και λέω καλύτερα μεν ξέρω, ας μείνω αγράμματος. Εξάλλου ποδά και δά, τώρα στα γεράματα μάθε γερογράμματα που λέει και παροιμία. Ό,τι μάθαμε είναι μάθαμε, κανεί. Αλλά φαντάζομαι, ας πούμε, τι μπορεί κανείς να δει και να πληροφορηθεί. Σίγουρα και πολλά καλά, πάρα πολλά καλά. Αλλά ποιος είναι αυτός από εμάς όλους που είμαστε εδώ μέσα που έχει αυτήν την πνευματική κατάσταση, την άμεμπτη, την τέλεια, που δεν μολύνεται από αυτές τις προκλήσεις που έχει η σύγχρονη δυνατότητα. Έτσι, ποιος είναι αυτός? Αν έχει κανένα, ας σηκώσει το χέρι του, πάμε να το δούμε. Να πάμε να τον προσκυνήσουμε. Ή θα είναι μεγάλος Άγιος, μεγάλος Άγιος. Έχει κανένα χέρι, κανένας, τίποτε. Λοιπόν, είναι πρόβλημα σήμερα, παιδιά. Η εγκράτεια των αισθήσεων είναι μεγάλος αγώνας. Αλλά και αυτό το μηχάνημα να μην το ξέρεις. Μα όπου κυκλοφορήσεις, όπου βγεις, βλέπεις προκλήσεις μπροστά σου, εικόνες, πρόσωπα, πράγματα, θεάματα.
Μόνο ο ουρανός έμεινε να κοιτάζει κανείς για να... Και καμιά φορά βάλουν και στον ουρανό κάτι κινούμενα πράγματα. Πώς ο άνθρωπος διασφαλίζει τις αισθήσεις του? Ένα ερώτημα, έτσι ρωτούν οι άνθρωποι, «Πάτερ μου, τι θα κάνουμε?» Παντού υπάρχει πρόκληση. Και μάλιστα όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να εγκρατεύεται, να είναι σόφρον, να έχει μέσα του ας πούμε μια αναγωνιστικότητα και αρνείται να υποκύψει σε αυτές τις προκλήσεις, σίγουρα αγωνίζεται πάρα πολύ δυνατά. Είναι δυνατόν να κλείσουμε τα μάτια μας? Το κομπιούτερ παίζει, δεν το ξέρουμε, δεν το μαθαίνουμε, δεν το έχω σπίτι μου, εγλίτωσες. Την τηλεόραση μπορεί να την πετάξουμε και από το παράθυρο έξω. Το μωρό να γέλασε. Λέει, είσαι μπελόστιδος. Είναι μου τούτο που λέει. Τι είναι αυτά που λέει? Πετάξαμε την τηλεόραση, λέμε τι. Τώρα που να πάει πίσω σου πέταξε τι. Άνοιξε παράθυρο και ζήστη μου κάτω. Βλέπετε, σε έναν νέο άνθρωπο είναι αστείο. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Τι λέει, ας πούμε? Αφού πάω καμιά φορά στα σχολεία και επίτηδες καμιά φορά, του λέω, εγώ παιδιά δεν έχω τηλεόραση. Λέει, τηλεόραση? Θεωρούμε τόσο αναχρονιστικό, τόσο φοβερό, φρικτό πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, μου άρεσε η τηλεόραση, δεν έχω ρε παιδιά. Ας αγοράσω, μη κύριε, μια. Αν και που έχω ρε άλλη να αγοράσω. Είναι που δεν θέλω. Τέλο η ζήλη τη χωρίς τηλεόραση. Λοιπόν, πώς φυλάγουμε τις αισθήσεις μας, αφού είμαστε, κινούμαστε μέσα στον κόσμο, μέσα στα πράγματα του κόσμου? Είναι γεγονός ότι είναι ένας μεγάλος πόλεμος πλέον στην εποχή μας, που δεν τον είχαν οι παλαιότεροι άνθρωποι. Γι' αυτό, παιδιά, και ήταν αθώοι άνθρωποι. Το έβλεπες και στα μάτια τους αυτό το πράγμα. Έτσι. Το έβλεπες και στα μάτια τους. Δέστε τα μάτια ενός παιδιού και δέστε τα μάτια τα δικά μας. Δέστε τα μάτια ενός ανθρώπου, αφού λέει, έρχονται καμιά φορά και μου λένε, ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος με κοίταζε πονηρά. Λέω, καλά, μην ιδέα σου, πού το κατάλαβες ότι κοίταζε πονηρά? Λέω, το κατάλαβα. Μα εντάξει, πώς σε κοίταζε πονηρά δηλαδή, πώς το κατάλαβες? Φαίνεται, υπάρχουν ειδικά βλέμματα τα πονηρά, είναι ειδικά πράγματα αυτά, δεν ξέρω, μπορώ να καταλάβω. Οι άνθρωποι ήταν αθώοι, είχαν καθαρό βλέμμα, καθαρά μάτια και ήταν, ας πούμε, ενάρετοι άνθρωποι, ήταν ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που μπορεί να ήταν γεροντάκια, αλλά το βλέμμα τους ήταν ολοκάθαρο, ήταν παιδικό βλέμμα. Σήμερα βλέπεις παιδάκια πλέον 12 χρονών που μπορεί να κάνουν 1000 πράγματα. Νομίζω κάτι έγινε αυτές τις μέρες, κάτι μου είπαν. Εύχομαι να μην αληθεύει. Πώς γίνεται λοιπόν οι αισθήσεις των ανθρώπων να κλείσουν αυτές οι αισθήσεις? Σίγουρα να μην κυκλοφορούμε δεν γίνεται. Σίγουρα να βγάλουμε τα μάτια μας δεν γίνεται. Τι μπορεί να γίνει? Εκείνο που μπορεί να γίνει είναι αυτές οι αισθήσεις τροφοδοτούν τη διάνοια, τον νου μας. Είναι σαν τους αγωγούς που πιάνουν ένα πράγμα, μια εικόνα και την οδηγούν στη διάνοια και εκεί είναι που γίνεται η επεξεργασία της εικόνας και γίνονται τα πάθη και οι επαναστάσεις. Εάν η διάνοια του ανθρώπου καθαρίσει μέσα από την άσκηση, μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μελέτη, μέσα από τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από όλη αυτή την ασκητική και πνευματική αγωγή της Εκκλησίας, εάν η διάνοια δυναμώσει και καθαρίσει, τότε ό,τι και να την τροφοδοτήσει η αίσθηση, είτε μάτιν είναι, είτε αφή είναι, είτε ξέρω εγώ όραση, είτε γεύση κτλ., οποιαδήποτε αίσθηση, δεν το δέχεται. Ο νους, ο ηγεμόνας νους, όταν είναι πραγματικά ηγεμόνας στον άνθρωπο, το απορρίπτει και το αποβάλλει. Έτσι. Είναι, ας πούμε, σαν να θέλεις να
κολλήσει σε ένα πράγμα πάνω σε μια επιφάνεια που είναι γυαλιστερή και δεν κολλάει τίποτε πάνω. Χτύπα πάνω και πέφτει κάτω αμέσως. Εάν όμως η επιφάνεια του νου και ο νους μας είναι εμπαθής και είναι αγύμναστος πνευματικά και είναι αδύνατος πνευματικά, επειδή η διάνοια μας έχει τάση, έχει ροπήν προς την αμαρτία, επί τα πονηρά επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου, όπως λέγει η Γραφή, εκ νεότητος αυτού, από τότε που γεννιόμαστε έχουμε τη ροπή και την τάση στην αμαρτία, τότε ό,τι δούμε και ό,τι εικόνα έρθει στο νου μας ή ό,τι πρόκληση μέσα από τις αισθήσεις μας χτυπήσει την οθόνη της διάνοιάς μας, αμέσως αυτή διοχετεύεται της αισθήσεως, διοχετεύεται στη διάνοια, κολλά πάνω και γίνεται μετά χάος μέσα στο ψυχικό μας κόσμο. Μετά, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, γίνεται η φαντασία. Μετά το είδες μια φορά αυτό το πράγμα, τέλειωσε. Μετά όταν θα πας να ησυχάσεις, όταν θα είσαι μόνος, όταν θα έχεις χρόνο, τότε όπως τα μυρικαστικά ζώα που αναπαράγουν και ξαναβγάζουν στροφές και τις ξαναμασούν, έτσι αναμασά ο νους του ανθρώπου ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, εικόνες, απεριόριστες. Και ο άνθρωπος μπλέκει σε έναν δέδαλο, ένα πέλαγος ολόκληρο εικόνων και φαντασίας που πραγματικά κολυμπά σε πολύ πολύ βρώμικα νερά. Είναι σαν να πράγματι είναι ένα βούρκο που έπεσες μέσα και κολυμπάς εκεί μέσα. Δεν βγαίνεις μέσα από τίποτα. Αλλά και αυτό ακόμα σίγουρα δεν είναι αθεράπευτο. Όλων μας το μυαλό είναι γεμάτο ακαθαρσίες. Όλα τα πράγματα τα στραβά, όλα τα πράγματα τα ακάθαρτα, όλα τα πράγματα τα άσχημα τα οποία είδαμε και ακούσαμε και γευτήκαμε και ψηλαφίσαμε και οσφρανθήκαμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μέσα από τη διάνοια μας τα πάθαμε, όλα αυτά λοιπόν αναδεύονται μέσα στη φαντασία μας και τα κουβαλούμε μαζί μας. Είναι η φαντασία σαν μια κακή αποθήκη, η οποία όπου πάμε την παίρνουμε. Αυτή η κακή αποθήκη της διανοίας της φαντασίας μας. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να καθαρίσει τη φαντασία του? Μπορεί να καθαρίσει φαντασία. Δεν είναι έργο εύκολο βέβαια. Αλλά είναι δυνατόν. Αλίμονον εάν δεν μπορούσε η χάρη του Θεού να καθαρίσει το νου του ανθρώπου. Τότε έπρεπε μετά τώρα σας πω, παιδιά, κλείνει το κατάστημα μας. Πάτε, είμαστε νουλοι χαμένοι. Μέλλον δεν έχουμε. Αλλάξουμε όλοι επάγγελμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι το οποίο ο Θεός να μην μπορεί να το κάνει. Τι γίνεται? Χρειάζεται δύο πράγματα. Πρώτον, ο άνθρωπος να κάνει αυτό που εξαρτάται από εκείνον. Δηλαδή, κάνε αυτό που εξαρτάται από σένα και εκείνο που δεν μπορείς να το κάνεις εσύ θα το κάνει ο Θεός. Δηλαδή, καθάρισε το νου σου βάζοντάς του μέσα αγαθές μνήμες, αγαθά διανοήματα, αγαθήν τροφήν, αγαθών υλικών. Ο νους είναι σαν τον μήλο. Όπως γυρίζει ο μήλος και ό,τι του βάζεις, αν του βάλεις σιτάρι βγάζει αλεύρι, αν του βάλεις πέτρες θα βγάλει χώματα, αν του βάλεις του νου σου αγαθές έννοιες, θα βγάλει αγαθών υλικό. Αν του βάλεις καλά γεγονότα, θα βγάλει αγαθές μνήμες. Αν του βάλεις στραβά και ανάποδα και ακάθαρτα, θα βγάζει ακαθαρσίες. Έτσι λοιπόν εκείνο που εξαρτάται από σένα είναι να τροφοδοτείς το νου σου με αγαθά νοήματα. Με τη μελέτη των θείων γραφών, με τη μελέτη των έργων των Αγίων Πατέρων, των βίων των Αγίων, με την επαφή μας και τη γνωριμία μας με Άγιους τόπους και Άγια πράγματα. Θυμάμαι όταν επέστρεψε ο γέροντας Εφραίμ από τα Κατουνάκια, από τα Ιεροσόλυμα, όταν πήγαμε να το δούμε, να το ρωτήσουμε πώς επέρασε στα Ιεροσόλυμα γέροντα και τα λοιπά,
Λέει εντάξει εκείνη την ώρα να πούμε μέσα στη φασαρία των προσκυνημάτων και των μπες βγέτσι ξέρω εγώ πήγαινε από εδώ πήγαινε από εκεί. Δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά πράγματα αλλά φέρνεις μαζί σου όλες αυτές τις αγαθές μνήμες. Και μετά λέει εδώ στο κελί μου που κάθομαι σκέφτομαι το Γολγοθά, τη Βιθλέμ, τον Πανάγιον Τάφο, τα χίλια εκείνα πράγματα που είδα και τα επεξεργάζομαι και συγκινείται η ψυχή μου και τα καλλιεργώ πνευματικά. Δηλαδή είχε μια αποθήκη με καλές έννοιες και αγαθές μνήμες. Έτσι και ο άνθρωπος όταν μέσα από την ανάγνωση των βίων των Αγίων, έτσι, διαβάζουμε τόσα πράγματα από τους βίους των Αγίων και των παλαιότερων και των συγχρόνων. Γεμίζει το μυαλό μας με αυτές τις αγαθές έννοιες. Πάμε σε προσκυνήματα, βλέπουμε τους Αγίους τόπους, βλέπουμε Άγιους χώρους και ιερά προσκυνήματα της Εκκλησίας μας. Γνωρίζουμε Αγίους ανθρώπους, γνωρίζουμε αδελφούς μας άλλους, οι οποίοι αγωνίζονται. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν φοιτητής, είχαμε ένα γεροντάκι δίπλα μου εκεί που έμενα στην Κοτροφείο, στο Κοτροφείο, να το πω μοναστήρι λέγεται, Αγία Θεοδώρα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν παλαιό αρχαίο μοναστήρι, μετά πλέον είμαι στην κέντρο της πόλης, με την επέκταση της πόλεως και λειτουργεί και σαν ένας χώρος που φιλοξενεί τέλος πάντων θεολόγους κτλ. Έμενα ένα γεροντάκι Άγιο, ο γέρο Αρσένιος δίπλα μου, και μια φορά εκεί που καθόμαστε και μιλούσαμε ήρθε ένα παιδί φοιτητής να τον δει. Πραγματικά αυτό το παιδί έλαμπε το πρόσωπο του, είχε μια χάρη έντονη στο πρόσωπο του, στο βλέμμα του, στο πρόσωπο του, στο παρουσιαστικό του. Πολύ χάρη, πάρα πολύ χάρη. Μου κάνε πολύ εντύπωση. Και μετά που έφυγε μου λέει ο Ρασίνας τον ξέρεις αυτό. Πρώτη φορά το βλέπω, αλλά μου κάνε εντύπωση αυτό το παιδί αυτό. Νέο παιδί ήταν τότε. Μου λέει αυτός αγωνίζεται πάρα πολύ. Προσεύχεται, αγωνίζεται, εξομολογείται, κοινωνά. Είναι πολύ μεγάλος αγωνιστής, πράγματι είναι αγωνιστής. Σήμερα είναι κληρικός, είναι και καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Ήταν έτσι ένα δυνατό παιδί, πραγματικά γεμάτο ας πούμε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι, αυτή λοιπόν η κατάσταση πνευματική γεμίζει τον άνθρωπο, του καθαρίζει το μυαλό του, το βλέπεις πεντακάθαρος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μελέτη, μέσα από τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας καθαρίζει τον νου του ανθρώπου, τον καθαρίζει. Και ιδίως εάν ο άνθρωπος έχει και μια νοριμότητα ακόμα και στην ηλικία και στην πνευματική ζωή και μάθει και την τέχνη αυτήν των δακρύων, δηλαδή... Τι είναι? Άρα παιδάκι μου, λέω και εγώ τι έπαθα. Τρόμαξα και εγώ, τι έχω πάνω μου, τίποτε. Ποιος σε ψάχνει? Ναι, πόλεμος των αισθήσεων, των άστρων. Λοιπόν, καθαρίζει λοιπόν ο νους, καθαρίζει φαντασία, καθαρίζει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και όσοι είσαστε γονείς και έχετε μικρά παιδάκια, να μάθετε στα παιδιά σας, να μάθετε μάλλον να δώσετε στα παιδιά σας αγαθές εικόνες. Να ξέρετε είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από την παιδική ηλικία, από την νηπιακή ηλικία, από την εμβριακή ηλικία ακόμα, να έχουν αγαθές εικόνες μέσα στο νου τους. Να μην έχουν κακές εικόνες. Πολύ άσχημο πράγμα να βλέπεις τα παιδάκια να πονηρεύονται. Μου έκανε εντύπωση φέτος στην κατασκήνωση, έπιασα ένα τηλέφωνο ενός παιδιού. Ήταν ένα μωρό το οποίο έτσι ήταν λίγο ζωηρούλικο και ήθελε να κάνουμε παρέα, ας πούμε. Πέπτη δημοτικού, την Τετάρτη ακόμα. Φαίνεται ο παπάς του είχε και πολλά χρήματα, είχε ένα ωραίο τηλέφωνο. Του λέω δείξε μου τηλέφωνο σου. Να δούμε να μου πεις τι κάνεις όλη μέρα στο τηλέφωνο. Παίζω παιχνίδια, κάνω, δείξε μου ένα παιχνίδι που παίζεις. Έδειξε μου και τα πράγματα όλα, τα τέρατα που παίζουν εκεί μέσα. Λέω δεν μπορώ, το δείξε μου τίποτα άλλο. Λέω έχω ανέκδοτα. Α, αρέσκουν μου πολλά τα ανέκδοτα. Πατάει ένα κουμπί, λέει ξέρω 200 ανέκδοτα.
λέει, έχει ανέκδοτα από Πόντιους, ανέκδοτα από Ρώσους, ανέκδοτα από Μαύρους, ανέκδοτα. Μα καταλόγους, είναι, ξέρω, έχετε και εσείς τα τηλέφωνά σας. Καταλόγους ολόκληρους με ανέκδοτα. Λέω κι εγώ να σκευάσουμε και κανένα ανέκδοτα να γελάσουμε. Πάτω κι εγώ να κουμπίτσα μέσα στα ανέκδοτα, έτσι με το χέρι μου. Πάτησε το φκί για ανέκδοτα, α, τι είπε Παναγία μου. Σκεύασα, ντράπηκα, δεν ζηλεύτηκα. Δεν είπα τίποτα του μωρού, λέω ότι μπορεί να είναι έτσι. Λέω, δείξε με άλλον που τον είναι, καταλάβαινε να μπουλαλεί. Δείχνει μάλλον σιρότερο με το προηγούμενο. Τέλος πάντων, είπα να μην πω τίποτε. Γυρίζαμε. Πατώ σε μια στιγμή ένα άλλο πράγμα για μέ. Βγήκαν κάτι εικόνες. Έφρυξε το πνεύμα μου. Το μωρό άνετο. Να μου γύρε λαλί μου. Έτσι είναι τίποτε λαλί μου τα πράγματα. Τόση εξοικείωση ήταν του παιδιού με αυτά τα πράγματα. Ξέρετε πόση βλάβη παθαίνει η ψυχή του παιδιού μέσα από αυτές τις κακές εικόνες. Ενώ αντίθετα, οι καλές εικόνες, οι αγαθές έννοιες, οι καλές μνήμες από το σπίτι του, από τους γονείς του, από τους συγγενείς του, από τους φίλους του, από οτιδήποτε τέλος πάντων βλέπει το παιδί, δημιουργούν μέσα του όλη αυτήν τη βάση και το υλικό το οποίο θα τροφοδοτεί μετά τη διάνοιά του με αγαθά διανοήματα και θα είναι καθαρός ο νους του και θα είναι ενάρετος ο άνθρωπος αυτός και θα έχει έτσι σύμμαχο τη φύση του σε αυτόν τον αγώνα. Ενώ αντίθετα τα άλλα παιδάκια, τα οποία έχουν δυσκολίες, έχουν και τον εαυτόν τους εχθρόν τους σε αυτήν την πορεία. Η φαντασία λοιπόν καθαρίζει με τη μελέτη και με την προσευχή, κυρίως με αυτά. Η μελέτη, η οποία είναι γραμμένα τα λόγια του Θεού με το Πνεύμα το Άγιο, τροφοδοτεί την διάνοια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με διανοήματα άγια και αγαθά, τα οποία βοηθούν τον νου μας, και η προσευχή με την επίκληση του ονόματος του Χριστού μας και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος καθαρίζει τον νου, τον σκουπίζει, τον καθαρίζει και ο άνθρωπος σιγά κόβει αυτή την ενέργεια των κακών ενθυμίσεων εις τον νου του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν τα σκέφτεται. Ή και να τα σκεφτεί, τα σκέφτεται και ντρέπεται. Ενώ παλαιότερα τα σκεφτόταν και χαιρόταν ή ακόμα ξέρω εγώ τέλος πάντων πάθαινε διάφορους πειρασμούς, μετά τα σκέφτεται και ντρέπεται, τα σκέφτεται και θλίβεται και μετά τα σβήνει από τη διάνοια του παντελώς. Η φαντασία λοιπόν είναι και αυτή ένας τρόπος, μια τέχνη, ένας αγωγός που πολεμά τον άνθρωπο. Και ένας άλλος τρίτος αγωγός, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι η στέρηση της ευλάβειας. Ο άνθρωπος χάνει την ευλάβειά του, δεν ευλαβείται τον Θεό, δεν στέκει με ευλάβεια απέναντι στον Θεό, αλλά γίνεται υβριστής του Θεού, γίνεται εχθρός του Θεού, απορρίπτει τον Θεό. Βέβαια ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα, ό,τι και να του πει ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα γιατί δεν έχει ανάγκη από τον άνθρωπο. Αλλά όμως ο άνθρωπος καταστρέφεται. Όταν μάθει ο άνθρωπος να είναι ανεδής, να έχει αυθάδεια και να έχει ανέδεια, τότε αυτός ο άνθρωπος καταστρέφει και με αυτόν τον τρόπο το ψυχικό του κόσμου. Και μην νομίζετε ότι αυτή η αυθάδεια και η ανέδεια πάει κατευθείαν στο Θεό. Αρχίζει από την απλή συναναστροφή μας με τους καθημερινούς μας ανθρώπους. Εάν το παιδί σου ή εσύ ο ίδιος δεν προσέχεις και είσαι αυθάδης στις συναλλαγές σου, στη συνεργασία σου, στη δουλειά σου, στο σπίτι σου, στη σύζυγό σου, στα παιδιά σου, είσαι ανεδής και αυθάδης, θα έρθει η ώρα που θα αυθαδιάσεις και θα γίνεις ανεδής και με τον Θεό. Ενώ εάν είσαι προσεκτικός και καλομήλυτος και σόφρονης στην ομιλία σου και προσέχεις να μην είσαι ανεδής, να μην είσαι αυθάδης με τον ιονδήποτε άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, τότε πολύ περισσότερο με τον Θεό Πατέρα σου θα είσαι προσεκτικός και ευλαβής και γεμάτος αγάπη. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος όταν έρχονταν
φοιτητές εκεί στο Καλυβάκιν του, που δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά τότε στα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν δόγμα να δίδεις 10 μαθήματα και να σε κόβουν στα 8, ας πούμε, και να μην σε νοιάζουν και καθόλου. Διότι διαβίου παντός μπορούσε να είσαι φοιτητής. Έλεγε, ρε παιδιά, χρωστάτε μαθήματα? Ού, βέβαια, γέροντα, πολλά. Δεν χρωστάτε, ρε παιδιά, μαθήματα. Γιατί, πάτερ μου, με χρωστούμε? Γιατί άμα μάθετε να χρωστάτε μαθήματα, μετά να χρωστάτε και στον μπακάλι, μετά να χρωστάτε και τα ενοίκια σας, μετά να χρωστάτε και στις τράπεζες και μετά να πατήσετε. Όπερ και γένετο, βέβαια. Δι' άλλου τρόπου, αλλά φαίνεται είναι και κοινωνοτροπία. Άμα μάθεις ένα πράγμα από μικρός, να σε ανεδείς, να σε αφθάδεις, να σε σκληρός στο λόγο σου, να μην σε ενδιαφέρει, ας πούμε, ένα πράγμα που κάνεις, ή αν τραυματίζεις τη συνείδηση του αδελφού σου, του γείτονά σου, του οποιοδήποτε, αυτό το πράγμα αναφέρεται και στον Θεό. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, καμιά φορά βλέπει κανείς και ανθρώπους της Εκκλησίας που λες, ρε παιδί μου, ας πούμε, τελικά αυτός ο άνθρωπος επεξεργάστηκε το χαρακτήρα του μέσα στην Εκκλησία. Μια φορά επήγαινα κάπου με το αυτοκίνητο, με έναν άλλο αυτοκίνητο, το δικό μας, οδηγούσε κάποιος άνθρωπος, έγινε ένα μικρό, όχι ατύχημα, παρό λίγο συμπλοκή μπροστά μας. Μάλλον ένα αυτοκίνητο μπροστά μας και το προηγούμενο. Και βλέπω κάποιον που πετάσσεται κάτω από το αυτοκίνητο και ήταν ένας άνθρωπος που εξομολογείται κοντά μου. Σοβαρός κύριος, μορφωμένος, ευλαβής άνθρωπος, στην εκκλησία, στις αγρυπνίες. Τι να σας πω. Χοροπηδούσε μέσα στο δρόμο. Παίρνει κάτι στροφές έτσι, πηδούσε νύχια πάνω, φώναζε, αγρίεψε, έσχος, πράγματα, φώναζε. Κατέβασα εκείνο το πράγμα του ήλιου, λέω, να με δει, διότι ελυπήθηκα τον. Λέω, αν με δει, να προσβαστεί ο καημένος. Λέω, εύχομαι να μην με δει. Και είπα του άλλου, στρίψε έτσι ποτά να φύγουμε να πάμε. Γιατί λέω να γίνει ρεζίλ, δεν τον κάνει που. Αλλά έκαμε ένα ρεσιτάλ έτσι ανέδειας εκεί, έκαμε το. Ήταν νομίζω μια κοπέλα ή ένα αγόρι, θυμάμαι. Λέω του, συγγνώμη κύριε, τι συγγνώμη και συγγνώμη, θα μας σκοτώσεις και θα μας κάμεις. Μα συγγνώμη, δεν το ήθελα, θόρες αλλού. Έκαμε τον άλλο, σε ζήτα συγγνώμη, του τίποτε, να το φάει ζωντανό. Πραγματικά, τέλος πάντων, λέω, θα του πω την ώρα τίποτε. Μετά πιάσα ένα τηλέφωνο. Πιάσα μετά από κάνα 2 ώρες, λέω, είσαι καλά, Γιώργο, να πούμε? Ναι, πάτερ μου, με την ευχή σας είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Έστασε μέλη έστασε. Λέω, ρε Γιώργο, με αξίωσε ο Θεός σήμερα και είδα ένα ωραίο θέαμα. Ναι, πάτερ μου, πού είσαστε? Λέω, πού πότε, στη Λεμεσόν είμαι, και έτσι είμαι πολύ χαρούμενος και είδα ένα θέαμα, έτσι υπερθέαμα, πάρα πολύ ωραίο, και θέλω να σου το πω έτσι, δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου, είμαι τόσο συγκινημένος και έτσι ευεργετημένος που αυτό το θέαμα, σαν να κάτι πήρε να καταλάβει, αλλά ναι, πάτερ μου, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λέει μου, τι είδατε? Λέω, τι είδα? Είδα έναν κύριο μες στη δρόμο, στην τάδε εδώ, μπα ποια νύσια πάνω, μήπως ήσουν εσύ? Ο πάτερ μου, είδες με? Είδα σου. Φρέ παιδί μου, πως έκαμνες έτσι σχέδιο, ρε? Λυπήθηκα που δεν είχα μια κάμερα να συντραβήσω. Α, σου δείξω ύστερα ήταν που έκαμνες, ας πούμε. Α, δεις ήταν που έκαμνες για να... Όχι για τίποτε άλλο, να πούμε, για να τραπείς, για να προσβαρτείς, αλλά για να δεις τι μπορεί να μας κάνει, ας πούμε, τα πάθη μας. Και εντάξει, κατάλαβε ο καημένος ότι, ναι, δηλαδή, παιδιά, η αφθάδεια, η ανέδεια, η κακοτροπία δεν είναι ένα πράγμα το οποίο έχει έτσι κουτάκια, ας πούμε, και στο Θεό είμαστε ολομέλη και στον Πάτερ είμαστε ολομέλη, αλλά στο διπλανό μας είμαστε ξύδι
και στον άλλο είμαστε μασέρι, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος αρχίζει από το πιο απλό πράγμα. Έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο Γεροϊωακείμ στην Αγία Νάννα. Λέει, όταν πιάνεις ένα σφυρί και πάει να καρφώσει μια σπόντα στον τοίχο, μετά που να τελειώσεις, να πεις στο σφυρί ευχαριστώ που με εξυπηρέτησες. Εμείς που το ακούμε, είμαστε μικροί, γελούσαμε. Λέει, μάνα μου καημένος. Χάνει. να πεις στο σφυρί ευχαριστώ που με εξυπηρέτησες και στη σπόντα ευχαριστώ που καρφώθηκες. Και δεν το θεωρούσαμε, λέμε ήταν το γεροντάκι και αυτός ήταν έτσι και λίγο ευγενής και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά τελικά είναι εμείς που χάναμε, διότι ο παππούλης αυτός ήθελε να πει ότι πρέπει να μάθεις να σέβεσαι και τα πιο μικρά πράγματα και να τα εκτιμάς και να τους αποδίδεις, ας πούμε, το σεβασμό σου και την αγάπη σου και στα υλικά πράγματα. Μετά διαβάσαμε στον Αβαδωρόθιο που λέγει ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να αποδίδει σεβασμό και στην ύλη ακόμα και στα υλικά πράγματα. Ένα πράγμα που σε εξυπηρετεί, να το προσέξεις, να το φυλάξεις, να το περιποιηθείς, να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Ξέρετε ότι στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια ακόμα και τα ζώα δεν είχαν οροστημένες αγάπες με τα ζώα να κάνουν φιλίες και να λαλούν τα προβλήματα τους του χτινού, του ζώου, ας πούμε. Που λέει κάποιος ένα σύνθημα, αν δεν το πω το πρόβλημα μου στο σκύλο μου, σε ποιο θα το πω, λέει. Ένα μήνυμα πας στον τοίχο, ένα αυτό. Όχι τέτοιες αρρώσκες. Αλλά, ας πούμε, είχε μέρες, γιορτές, που τα μουλάρια δεν τα φορτώναν. Το Αγίου Μοδέστου. Παγορευόταν να φορτώσει το μουλάρι, γιατί ήταν γιορτή των ζώων. Ο Άγιος Μόδεστος είναι προστάτης των ζώων και εκείνη την ημέρα τα ζώα είχαν αργία. Δεν δούλευαν. Και κάναμε λειτουργία στα παρεκκλήσια του Αγίου Μοδέστου, κάναμε τον αγιασμό του Αγίου Μοδέστου και φέρναμε τα ζώα όλα να πιούν από τον αγιασμό εκείνο, τους δίναμε και κόλληβα από τον Άγιο να φάνε και ένα κομμάτι από το ύψωμα του Αγίου να φάνε για να είναι καλά και να έχουν υγεία και να μας εξυπηρετούν. Και τα βγάζαμε και σε σύνταξη. Από μια ηλικία και μετά τα συνταξιούχα. Και τα συνταξιούχα ζώα ήταν και αυτά μέσα στο στάβλο. Τα αφήναμε τα φανηλίκη. Όχι, τα είχαμε στο στάβλο, τα ταΐζαμε, τα περιποιούμαστε, τα γέρικα ζώα, μέχρι που να μόνα τους να ψοφήσουν. Να χαθούν, να ξέρω εγώ τι θα γινόταν. Αλλά υπήρχε ένα σεβασμός και στα ζώα και στα πράγματα. Είχε ένα κούτσουρο εκεί στη σκήτη που είμαστε. Μια φορά λέω να το βάλουμε στο φούρνο. Γέροντα λέει το κάψουμε. Τι να το κάνουμε τώρα παλιό κούτσουρο. Όχι καημένε λέει. Τόσα χρόνια καθόμαστε σε αυτό το κούτσουρο. Ήταν η καρέκλα μας, ήταν η πολυθρόνα μας. Άφησε το εκεί, τι σε πειράζει τώρα. Εγκρίμα να το κάψουμε. Και θυμούμαι και τη γιαγιά μου που πρόσεχε, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Και έλεγε, άφησε το εκεί, να χρειαστεί. Εγκρίμα, μην το πετάσεις, μην το εξευτελίζεις, μην το περιφρονάς. Αυτό το πράγμα το υλικό. Εάν μάθεις λοιπόν να σέβεσαι, να εκτιμάς, να αξιοποιείς, να αξιολογείς, να τιμάς, ας πούμε, το απλό υλικό πράγμα που μπορεί να μην σου χρειαστεί τίποτε. Αλλά αισθάνεσαι, ας πούμε, μια αγάπη απέναντι αυτού του πράγματος, το οποίο σε μια δεδομένη στιγμή με εξυπηρετούσε, με βοηθούσε. Είτε πράγμα είναι, είτε ζών είναι, είτε αντικείμενο είναι, οτιδήποτε. Μετά αυτή η νοοτροπία θα έρθει και απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στους συνανθρώπους σου και θα θυμάσαι πάντοτε με ευγνωμοσύνη ότι αυτός ο άνθρωπος κάποτε με βοήθησε, κάποτε μου είπε ένα λόγο καλό και τίποτα μην μου έκαμε, είναι άνθρωπος, είναι εικόνα του Θεού, είναι συνάνθρωπος μου. Να μην του μιλήσω άσχημα, να μην τον προσβάλλω, να μην τον τραυματίσω. Και αυτό μετά ανεβαίνει και στο Θεό και εκτιμάς όλα αυτά τα αγαθά και τα δωρήματα και τα δώρα του Θεού τα οποία μας δίδει. Και έτσι φεύγεις από αυτήν την αναλγησία που καλύπτει σήμερα τις ψυχές μας, έτσι. Ό,τι και να μας κάνει ο άλλος δεν το εκτιμούμε. Έτσι πάει το παιδί, ζητά από τον πατέρα του χρήματα, δεν αισθάνεται, δεν λέω όλοι, λέω μια περίπτωση, δεν αισθάνεται ότι ξέρεις
έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη που μου δίνει τα χρήματά του ο πατέρας μου. Όχι, είσαι υποχρεωμένος, είσαι πατέρας μου να μου διάσεις λεφτά. Γιατί να μην μου διάσεις, τι σε έχω σαν πατέρα μου δηλαδή. Μας δίνει την περιουσία του. Είσαι υποχρεωμένος να μου τη δώσεις την περιουσία σου. Και αν δώσεις σε κάποιον άλλο κάτι παραπάνω, θα σου κόψω και την καλημέρα και θα στρώσω στην κηδεία σου. Μέσα από τέτοιες συμπεριφορές, αυτά όλα θα αναχθούν μετά και στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλω να πω, παιδιά, και τελειώνω, ότι, και τελειώνει και ο πρόλογος του Αγίου κάπου εδώ, ότι τελικά η πνευματική ζωή δεν είναι ένα κουτί απομενωμένο από, από την άλλη ζωή μας. Εάν είσαι ισορροπημένος με τον Θεό, θα είσαι ισορροπημένος και με τους ανθρώπους, θα είσαι ισορροπημένος και με τα πράγματα και με τα υλικά πράγματα και με τα ζώα και με τη χτίση και με τη φύση και με τον εαυτό σου. Και ο πνευματικός και αόρατος αυτός πόλεμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας αγώνας και μια διδασκαλία των Αγίων Πατέρων που ήταν επιστήμονες, πανεπιστήμονες, διδάκτορες της πνευματικής ζωής και ανέλησαν επιστημονικά εν Αγίω Πνεύματι την ψυχή του ανθρώπου και τις διεργασίες της ψυχής του ανθρώπου και μας υποδεικνύουν και μας δείχνουν πώς θεραπεύουμε το ψυχικό μας κόσμο. Γι' αυτό όλα βέβαια με τη βοήθεια του Θεού θα ό,τι μπορέσουμε και ό,τι προλάβουμε θα μελετήσουμε φέτος από το βιβλίο του Αοράτου Πολέμου. Σας συμβουλεύω όμως, όπως σας είπα και την άλλη φορά, να το διαβάσετε προσεκτικά. Δεν είναι ένα βιβλίο, δεν είναι μυθιστόρημα, δεν διαβάζεται, ξέρω εγώ, έτσι σαν ένα διήγημα, αλλά διαβάζεται προσεκτικά. Είναι ένα ιατρικό εγχειρίδιο, το οποίο είναι πνευματικό ιατρικό εγχειρίδιο, το οποίο διαβάζεται για να ωφελήσει και να θεραπεύσει την ψυχή του ανθρώπου. Εδώ, αφού τελείωσε και ο πρόλογος, να σταματήσουμε και αν θέλετε κάτι να πείτε, να πω δύο ανακοινώσεις που έχουν εδώ τα παιδιά και εάν εσείς θέλετε κάτι να πείτε, ευχαρίστως να το ακούσουμε. Λέγει η πρώτη, όσοι δεν έχετε πάρει την ειδική καρτούλα που αναγράφονται οι ημερομηνίες των ομιλιών, μπορείτε να τη λάβετε κατά την έξοδό σας από την αίθουσα. Μόνο με τη διαφορά ότι η ομιλία της Τετάρτης, αντί 7.30 γίνεται 7 και στις 8.30 γίνεται μια άλλη ομιλία για τους κατηχητές που αναλύονται πιο συστηματικά διδασκαλίες της πίστεως. Μπορούν να έρθουν και παιδιά που δεν έχουν σκοπό να γίνουν κατηχητές, δηλαδή να διδάξουν σε άλλους στις κατηχητικές συνάξεις, ας πούμε, διδασκαλίες της Εκκλησίας. Αλλά όμως θέλουν να μάθουν, είτε για τα παιδιά τους, είτε για τον εαυτό τους, και είναι καλές, νομίζω θα είναι καλές. Θέμα γενικό είναι η ανάλυση του συμβόλου της πίστεως. Γίνεται Τετάρτη η ώρα 8.30. Τετάρτη η ώρα 7 γίνεται η ομιλία πάνω στη Θεία Λειτουργία και φεύγοντας μπορείτε να πάρετε τις καρτούλες που αναγράφονται οι ημερομηνίες. Και μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι το βιβλίο «Αόρατος Πόλεμος» διατίθεται στο βιβλιοπωλείο της Διεξόδου, το οποίο λειτουργεί κανονικά και η καφετέρια είναι ανοιχτή. Επίσης να σας πω ότι αύριο το απόγευμα στις 6.30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεοφύτου, πάνω στο συνοικισμό Αγίου Ιωάννου, εκεί που είναι το roundabout του Τρόδου της Χαβούζας, θα γίνει υποδοχή των λειψάνων του Αγίου Ευμενίου από την Κρήτη, του Παρθενίου και Ευμενίου από τη Μονή Κουδουμά, που είναι σύγχρονοι Άγιοι, νεοφανείς Άγιοι που έζησαν στην Κρήτη και έχουν επιτελέσει πάρα πολλά θαύματα και έχουμε την ευλογία να φιλοξενούμε για λίγες μέρες τα Αγία τους λείψανα κοντά μας. Όσοι θέλετε να πάτε, αύριο θα είναι και η μνήμη βέβαια του Αγίου Νεοφύτου και τα Άγια λείψανα εκεί να προσκυνήσετε, να πάρετε τη χάρη των Αγίων. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Συνοικισμός Μακαρίου. Μακαρίου. Του Τρίτου. Καλά που λες Μακαρίου, όχι Αγίου Άνου. Αγίου Άνου είναι ο Απόστολος Βαρνάβας. Μα είναι συνοικισμός για μου τσάμι. Ήταν συνοικισμός το καιρό εκείνο και τώρα είναι σπίτια μεγάλα, ωραία. Ναι, Μαρία. Έλα Κυριάκο εδώ, έτσι κάμε στροφή. Όχι, γράφομαι τα 7, πρέπει να καταγράφονται.
Εν έχει σχέση με τον αόρατο πολέμο. Δεν πειράζει. Είπατε προηγουμένως ότι ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο πονηρό. Ναι. Μιλήσατε και για παλαιόν άνθρωπο. Ο παλαιός άνθρωπος είναι επιρρεπής στο πονηρό. Αφού αυτός δεν υπάρχει πλέον. Δεν ήρθε ο Χριστός ως νέος Αδάμ. Ναι, ο Χριστός να φτιάξει τα του παλαιού ανθρώπου. Βεβαίως. Και εμείς οι χριστιανοί με το βάπτισμα και το χρήμα. Ναι, δυνάμει δεν υπάρχει. Αλλά όμως για να φτάσει να μην υπάρχει πρέπει να ενεργοποιήσουμε το βάπτισμά μας. Και αυτή τη στιγμή όλοι μας δυστυχώς, αντί να ενεργοποιούμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ενεργοποιούμε τα πάθη μας και λειτουργούμε εμπαθώς, κατά το μέτρο που λειτουργούμε με εμπάθεια, ενεργοποιείται ο παλαιός άνθρωπος. Γι' αυτό και έχουμε τόσα πάθη, διότι δουλεύουμε στα πάθη μας, γινόμαστε δούλοι των παθών μας και έτσι αντί να ενδυόμεθα τον Χριστό, κρατούμε σφιχτά τον παλαιόν άνθρωπο και δεν τον αποβάλλουμε και δεν ενεργοποιείται. Ναι, βλέπετε όμως βαπτιζόμαστε και παρά το βάπτισμά μας δεν γινόμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Υπάρχει η ελευθερία της επιλογής. Κυριάκο, είναι εσείς πελάτες. Εσύ σε προτιμά κανένας. Να σε αλλάξω διότι πρώτη φορά μπαίνει και δεν έχει ερωτήσεις. Εφοηθήκα σε φαίνεται. Άλλη φορά να βάλω άλλο. Εντάξει. Αλλά εμείς παιδιά θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες. Την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.